Η Κρήτη καινοτομεί ακόμη και εν μέσω πανδημίας, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς νέες ιδέες και τα ερευνητικά ιδρύματα πρωτοπορούν. Στέλεχοι της περιφέρειας Κρήτης παρουσίασαν στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιο Κυριαζή το παρατηρητήριο καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Το οποίο έχει σαν κύριο στόχο να αποτυπώσει το οικοσύστημα καινοτομίας της περιφέρειας, δηλαδή την επιχειρηματικότητα της Κρήτης και τα ερευνητικά ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται στην κρίση, και μέσα από αυτή τη δομή να προσπαθήσουμε αυτούς τους δύο χώρους να τους κάνουμε να συνεργαστούν. Το αίτημα το οποίο έχουμε διατυπώσει ως οικοσύστημα και στο οποίο στηρίζει η περιφέρεια ενεργά όλο αυτό το διάστημα για τη δημιουργία ενός κόμβου καινοτομίας στην περιφέρεια Κρήτης. Με τη συμμετοχή των ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, με σκοπό το να στηρίξουμε και την ερευνητική δραστηριότητα, αλλά και το ζήτημα και ο σκοπός μας είναι αυτή η ερευνητική δραστηριότητα και να ενισχυθεί, αλλά και να στρέψει το βλέμμα τους πιο δυνατά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Κρήτης. Έτοιμα είναι να ενταχθούν τα σχέδια στο Ταμείο Ανάκαμψης, με το Γενικό Γραμματέα Έρευνας να βλέπει την προοπτική με θετική πρόθεση, αλλά χωρίς να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Αυτό θα το δούμε με το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αυτή τη στιγμή, σαν Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, έχουμε πάρει τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση με το Ταμείο Ανάκαμψης για να ενταχθεί και το έργο αυτό. Δεν αφορά δηλαδή αυτό καθεαυτή τη Γενική Γραμματεία. Η Γενική Γραμματεία θα είναι θετική προς την κατεύθυνση αυτή. Πάντως, η επίτευξη του στόχου του Κέντρου Καινοτομίας θα επιτελείται μέσω της παροχής υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης σε μικρομεσαίες καινοτόμες επιχειρήσεις, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και της μεταφοράς τεχνογνωσίας. Έχουμε ήδη συζητήσει. Καταρχήν, είναι θετικό αυτό το οποίο θέλουμε να γίνει. Και απλώς θέλουμε να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες, όπως τις είχαμε πει τότε, πού βρισκόμαστε και πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και κάτω.